Φίλες και φίλοι, στη σημερινή μεγαλειώδη συγκέντρωση, 3 μέρες, 4 μετά τις εκλογές, όπου ανέδειξαν σε πρώτη δύναμη τη λαϊκή συσπήρωση. Σήμερα, ανήμερα της επετείου της απελευθέρωσης Αθήνας, που η ιστορική πόλη μας είναι ποτισμένη με το αίμα των αγωνιστών, είμαστε εδώ για να δώσουμε το μήνυμα ότι την Κυριακή θα αλλάξει χέρια ο Δήμος, θα είναι Δημοτική Αρχή Αγωνιστική, θα ανθίσει το χαμόγελο στην πόλη μας. Φίλες και φίλοι, και σαριανιώτισες και σαριανιώτες, αυτές τις μέρες, από την Κυριακή μέχρι και σήμερα, κυκλοφορώντας στους δρόμους της Κεσαριανής, αντικρίσαμε ξανά χαμόγελα. Ανθρώπους που αναθάρισαν, γιατί στις 8 Οκτώβρη έγινε ένα πρώτο ελπιδοφόρο βήμα. Ένα βήμα που αυτή την Κυριακή, στο δεύτερο γύρο των εκλογών, θα το ολοκληρώσουμε μαζί. Γιατί όλα το δείχνουν και η σημερινή μας συγκέντρωση το επιβεβαιώνει. Την Δευτέρα θα ξημερώσει μια όμορφη μέρα και τα χαμόγελα θα γίνουν περισσότερα και πιο πλατιά. Γιατί η Κεσαριανή θα έχει ξανά μια αγωνιστική δημοτική αρχή, γιατί ο λαός της θα έχει τη δική του δημοτική αρχή, που θα βρίσκεται δίπλα του, στις δυσκολίες, στις αγωνίες, στις ελπίδες, στους αγώνες. Γιατί θα γίνει παρελθόν η δημοτική αρχή των λίγων, που δηλώνουν ανεξάρτητοι, αλλά είναι βαθιά εξαρτημένοι από μικρά και μεγάλα συμφέροντα, από την κάθε λογή σαν τις λαϊκές κυβερνήσεις. Η Κεσαριανή μπορεί, ξέρει, το έχει ξανακάνει. Θα το καταφέρουμε και πάλι όλοι μαζί. Είμαστε αισιόδοξοι, είμαστε σίγουροι. Αντλούμε την αισιοδοξία μας από τους χιλιάδες που στήριξαν στις 8 Οκτώβρη τη λαϊκή συσπήρωση και τώρα θα το ξανακάνουν με ακόμα μεγαλύτερη βεβαιότητα. Από όσους έκαναν άλλες επιλογές, ψήφισαν άλλους συνδυασμούς, αλλά τώρα δηλώνουν πως βλέπουν αυτή την Κυριακή ως μια ευκαιρία να αλλάξουν τα πράγματα. Να κλείσει η παρένθεση της διοίκησης Βοσκόπουλου, να απαλλαγούμε από την θρασίτητα, τον χλεβασμό απέναντι σε κάθε διεκδίκηση των κατοίκων της πόλης μας. Γιατί στην Κεσαριανή, που είναι ταυτισμένη με την αξιοπρέπεια, τον αγώνα, τις θυσίες του λαού μας, στην Κεσαριανή που το χώμα της είναι ποτισμένο με αίμα, στην Κεσαριανή της περηφάνειας και της αλληλεγγύης, είναι ξένο σώμα η αλαζονία, η ηρωνία, ο αυταρχισμός, τα ψέματα, η εξαγορά. Δεν χωράνε στις γειτονιές μας. Αυτό ήταν το μήνυμα των εκλογών της 8 Οκτώβρη, που έδωσε στη λαϊκή συσπήρωση το μεγαλύτερο ποσοστό που έχει καταγραφεί στο Δήμο μας από την εποχή του αείμνηστου Παναγιώτη Μακρύ. Αυτό το μήνυμα θα είναι πιο δυνατό, πιο ισχυρό τώρα. Τώρα που όλοι θα φτάσουμε στην κάλπη και πρέπει πραγματικά να φτάσουμε, έχοντας στο μυαλό μας μόνο την υποχρέωση απέναντι στα παιδιά μας και τις ζωές μας, απαλλαγμένοι από τις υποχρεώσεις σε φίλους, γνωστούς, γείτονες. Το μήνυμα θα είναι δυνατό. Ο λαός της Κεσαριανής θα επιλέξει δημοτική αρχή που θα είναι σύμμαχός του στη ζωή, στους αγώνες και όχι εχθρός του. Φίλες και φίλοι, από αυτό το βήμα σήμερα θέλουμε να απευθύνουμε ιδιαίτερα στους νέους. Τους καλούμε με τη συμμετοχή τους
τη ζωντάνια τους, με τον ενθουσιασμό τους να βάλουν τη δική τους σφραγίδα στο μήνυμα που θα σταλεί. Να δώσουν με την ψήφο τους περήφανη, αγωνιστική, νεανική απάντηση. Γιατί οι νέοι που κοιτάνε μπροστά, οι νέοι που έχουν όλο το μέλλον δικό τους και απορρίπτουν το παλιό, το σάπιο, το ξεπερασμένο, έχουν μια επιλογή. Να απορρίψουν τον κύριο Βοσκόπουλο που είναι το καλό παιδί της κυβέρνησης. Αυτόν δηλαδή που έβαλε τις ημέρες του lockdown για πρώτη φορά τα ΜΑΤ στο σκοπευτήριο και μάλιστα σε φοιτητική συναυλή αλληλεγγύης στους πυρόπληκτους. Αυτόν που άφησε τα σχολεία παρατημένα και θέλει να πληρώσουν οι οικογένειες για την πρόσβαση στον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Αυτόν που κρυβόταν πίσω από κλειστές πόρτες και καλούσε την αστυνομία κάθε φορά που οι μαθητές και οι φοιτητές διεκδικούσαν. Η πραγματικά νεανική επιλογή είναι μόνο μία. Να ψηφίσουν για να βρεθεί η λαϊκή συσπήρωση στη διοίκηση του Δήμου. Για σύγχρονα και ασφαλή σχολεία. Μόρφωση για όλους. Για να διασφαλίσουμε τα δωρεάν μαθήματα του πολιτιστικού κέντρου και πολιτιστικές δράσεις στα σχολεία. Την νεανική έκφραση και δημιουργία. Για σύγχρονους, δημόσιους, ελεύθερους χώρους και πάρκα. Για δωρεάν πρόσβαση σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου. Φυσικά, εμείς δεν εμφανιζόμαστε μπροστά στην νεολαία, μπροστά στο λαό της Κεσαριανής, ως άλλοι μεσίτες που υπόσχονται ότι έχουμε το μαγικό ραβδί που θα τα λύσει όλα. Εμφανιζόμαστε όμως κάθε μέρα δίπλα σας, μαζί σας, στην πάλη για την υπεράσπιση του λαϊκού εισοδήματος από την αντιλαϊκή επίθεση, στις μάχες για να μην πέσει κανένα λαϊκό σπίτι στα χέρια των κορακιών, για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας στην υγεία, στην παιδεία και αλλού. Γιατί είμαστε αποφασισμένοι να συγκροστούμε με θεούς και δαίμονες, προκειμένου να υπερασπιστούμε κάθε τι μικρότερο ή μεγαλύτερο που κάνει την καθημερινότητά μας καλύτερη. Γιατί εμείς τις ανάγκες δεν τις μετράμε με το πόντο. Δεν τις ζυγίζουμε για να βρίσκουμε πάντα ό,τι κοστίζουν και να τις προσπερνάμε. Τις βάζουμε μπροστά, τις έχουμε πηξίδα και παλεύουμε για να ικανοποιηθούν. Σε αυτή την πάλη σας στέλνουμε όλους δίπλα μας. Σε αυτή την πάλη θα είμαστε σύμμαχοι. Αυτό είναι πραγματικά προοδευτικό. Για να μην χάνουν και οι λέξεις το νόημά τους. Πρόοδος είναι να παλεύεις για μια πόλη που δεν έχει ανέργους, φτώχεια, νεολαία με αδιέξοδα, παιδιά σε εξάρτηση και όχι να κλεβάζεις όσους αγωνίζονται για αυτά. Πρόοδο είναι να διεκδικείς τη χρηματοδότηση που δικαιούνται οι δημότες σου, να φορολογείς αυτούς που κερδοσκοπούν πάνω στις ανάγκες του λαού και όχι να βάζεις το χέρι στην τσέπη της λαϊκής οικογένειας με κάθε ευκαιρία. Πρόοδος είναι να έχουμε δημόσιους ελεύθερους χώρους και πάρκα που να απολαμβάνουμε δωρεάν και όχι να βγαίνει στο σφυρί η λαϊκή περιουσία, στα φανερά και αθέατα λησβερίσια με τα κάθε λογή συμφέροντα. Πρόοδος είναι να έχουμε αθλητικούς χώρους και κέντρα πολιτισμού για όλους. Ενώ η αντίληψη που λέει ότι μόνο όποιος πληρώνει μπορεί να έχει, είναι οπισθοδρομική. Πρόοδος είναι να έχουμε σχολεία σύγχρονα, ασφαλή, που να μην πέφτουν τα ταβάνια και όχι τα απαράδεκτα κοντέινερ της προσχολικής αγωγής, τα τμήματα με πάνω από 25 μαθητές, τα ποντίκια και τους κοριούς στα σχολεία. Πρόοδος είναι να πρωτοστατείς στην κάλυψη όλων των αναγκών των δημοτικών υπηρεσιών με σταθερό και μόνιμο προσωπικό, με δικαιώματα και όχι εργασιακές σχέσεις σκλαβοπάζαρο, που επαναφέρει η διοίκηση Βοσκόπουλου σε όλες σχεδόν τις δομές του Δήμου. Πρόοδος είναι να υπερασπίζεσαι την ηρωική ιστορία του τόπου που πότισε το δέντρο της ελευθερίας από τους φασίστες ναζιστές και όχι να τους ξεπλένεις
βάζοντας τα μολοχτά στον ιερό χώρο του σκοπευτηρίου, τους μηχανισμούς του Υπουργείου Εσωτερικών. Έτσι αντιλαμβανόμαστε εμείς την πρόοδο, κύριοι της απερχόμενης διοίκησης. Και θα την υπηρετήσουμε μόλις βρεθούμε στο τιμόνι, έχοντας τη στήριξη όλων των κατοίκων της Κεσαριανής, αυτών που τους αγώνες και τις αγωνίες τους τις θεωρείται οπισθοδρομικές. Έχοντας τη στήριξη των εργαζόμενων του Δήμου, αυτούς που εσείς βρίζετε και χλεβάζετε, χαρακτηρίζοντάς τους μη λειτουργικούς, χαρακτηρίζοντάς τους οπισθοδρομικούς και άλλα. Έχοντας τη στήριξη των μαζικών φορέων της πόλης, αυτούς που χαρακτηρίσατε καθεστώς και πολεμήσατε ακόμα και την ύπαρξή τους. Εσείς μπορείτε να μείνετε μόνοι σας, παρέα με τις αγωνίες των ακριβοπληρωμένων στελεχών σας, των επιχειρηματικών συμφερόντων, των ημετέρων που έκατσαν στο σβέρκο του λαού και πέρασαν πολύ καλά τα χρόνια της διοίκησής σας στο Δήμο. Αυτή την ενότητα των λίγων μπορέσατε και επιλέξατε να εκφράσετε τα προηγούμενα χρόνια. Αυτή την ενότητα αντίσατε με το εγχείρημα της ΜΟΥΦΑ Ενωμένης Κεσαριανής, προσπαθώντας να ξεγελάσετε το λαό της πόλης μαζί με τα θλιβερά συνεταιράκια σας, στην αγωνιώδη προσπάθεια να μην αναδειχτεί η λαϊκή συσπήρωση στη διοίκηση του Δήμου. Σενάρια που στήθηκαν με τον ίδιο τρόπο και σε άλλους Δήμους, όπως την Πάτρα, κόντρα στο κομμουνιστή αγωνιστή δήμαρχο Κώστα Πελετίδη. Δεν θα σας περάσει, θα φροντίσει ο λαός γι' αυτό. Φίλες και φίλοι, εμείς θα ακολουθήσουμε άλλον δρόμο. Τον ξέρουμε, τον έχουμε ξαναπερπατήσει, μαζί με το λαό της Κεσαριανής και μαζί πετύχαμε πολλά. Μαζί με τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση για εκτεταμένες παρεμβάσεις συντήρησης στα σχολικά κτίρια της πόλης. Πετύχαμε την πρόσβαση όλων των παιδιών στους παιδικούς σταθμούς, χωρίς προϋποθέσεις, σε σύγχρονες κτηριακές υποδομές. Μαζί με τους εργαζόμενους του Δήμου, σπάσαμε το 2017 την πολιτική της απαγόρευσης προσλήψεων. Εξασφαλίσαμε δομές που έδιναν δωρεάν πρόσβαση στον αθλητισμό και τον πολιτισμό σε εκατοντάδες συμπολίτες μας. Αντιμετωπίσαμε την άσχημη οικονομική κατάσταση του Δήμου και μειώσαμε τα δημοτικά τέλη χωρίς να βάλουμε νέους φόρους και αντίτιμα, χωρίς να κυνηγάμε τους γονείς για τα τροφεία και τους δημότες για μικροφυλές. Αναβαθμίσαμε τις κοινωνικές δομές του Δήμου που υποστηρίζουν εκατοντάδες από τους πιο αδύναμους συνδημότες μας. Μαζί με το λαό της πόλης, ολοκληρώσαμε τον αγώνα που έδιωξε οριστικά τη σκοπευτική εταιρεία από τον ιερό χώρο του σκοπευτηρίου, ανοίγοντας το δρόμο για την αξιοποίηση του συνόλου του πάρκου. Με τη λειτουργία του Μουσείου της Αιαμικής Εθνικής Αντίστασης, τίμησαμε τους αγώνες του τόπου μας και τις προσφυγικές ρίζες της Κεσαριανής, κόντρα στο φασισμό και την παραχάραξη της ιστορίας. Όλα αυτά ο λαός της Κεσαριανής τα θυμάται. Γι' αυτό και πέφτει στο κενό η έσχατη προσπάθεια εκφοβισμού που διακινεί αυτό το διάστημα η ενωμένη Κεσαριανή μες στον πανικό της. Τι λέει? Ότι με τη λαϊκή σπήρωση δημοτική αρχή θα καταστραφεί η Κεσαριανή. Τι να πεις? Και η ντροπή ντρέπεται. Θα σταματήσουν, λέει, τάχα τα έργα. Αλήθεια? Για ποια έργα μιλάτε, κύριε Βοσκόπουλε? Το αντιπλημμυρικό έργο στη Θεολόγου, που είναι το μόνο αντιπλημμυρικό έργο που υποχρεώθηκε η Περιφέρεια Αττικής να δρομολογήσει, γιατί εμείς το απαιτήσαμε? Για το κέντρο ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων, που εξασφαλίσαμε τη χρηματοδότηση και επί ημερών σας έχει βαλτώσει? Για το έργο του αποχετευτικού, που σας το δώσαμε σχεδόν ολοκληρωμένο και έκτοτε αγνοείται η τύχη του, η συνέχισή του?
για την αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού με LED που θα έχει ολοκληρωθεί από το 2020 αν δεν υπήρχαν οι τυχοδιοκτικοί χειρισμοί σας. Για την ανάπλαση πλατείας του οποίου με LED επιλέξαμε εμείς στη θητεία μας να προχωρήσουμε. Για τη συνολική ανάπλαση του πάρκου του Σκοπευτηρίου που έγινε εφικτή μόνο και μόνο επειδή βρήκε δρομολογημένη τη μελέτη που σας παραδώσαμε. Το λέμε καθαρά. Η λαϊκή συσπήρωση αξιοποίησε και θα αξιοποιήσει και στην επόμενη θητεία της. Κάθε ευκαιρία. Κάθε ευκαιρία. Κάθε δυνατότητα να αντληθούν κονδύλια, κρατικά ή ευρωπαϊκά, για έργα, παρεμβάσεις και υποδομές με σαφή προτεραιότητα τις ανάγκες των πολλών. Γιατί είναι δικά μας λεφτά από τον ιδρώτα του λαού και δεν θα τους τα χαρίσουμε. Και το ότι η λαϊκή συσπήρωση σέβεται και αξιοποιεί με τον καλύτερο τρόπο τα λεφτά του λαού, το έχουμε αποδείξει. Χωρίς να καταφεύγουμε σε λογιστικές ακροβασίες, ακόμα και σε απροκάλυπτη παραποίηση στοιχείων και εγγράφων, όπως κάνει η σημερινή διοίκηση. Τους το λέμε καθαρά. Χρωστάνε στην πόλη. Δεν τους χρωστάει κανείς. Μια δεύτερη θητεία του κύριου Βοσκόπουλου και των συνοδοιπόρων του είναι που βάζει σε κίνδυνο τις προτεραιότητες και τα έργα που έχει ανάγκη ο τόπος μας. Γιατί ούτε θέλουν, ούτε μπορούν να υπηρετήσουν τις λαϊκές ανάγκες. Με τη λαϊκή συσπήρωση στο τιμόνι του Δήμου θα μπει τέλος στην αδιαφάνεια και στον ευτελισμό του Δημοτικού Συμβουλίου. Στις χυδαίες προσωπικές επιθέσεις, στις μεθοδεύσεις για να παρακαμφθεί η θέληση της πλειοψηφίας, στην απόκρυψη της αλήθειας. Και ας το σκεφτούν ορισμένοι. Αν η σημερινή άσκησε διοίκηση με αυτόν τον απαράδεκτο τρόπο, σε αυτές τις συνθήκες με το σημερινό θεσμικό πλαίσιο, το οποίο οι ίδιοι έλεγαν πως απαιτούσε συνενέσεις, φανταστείτε τι θα γίνει με το νέο αντιδραστικό νόμο που δίνει στη διοίκηση του Δήμου τη δυνατότητα να διοικεί χωρίς να λογαριάζει κανέναν, με 15 στους 25 δημοτικούς συμβούλους. Να το πω απλά, θα ξεσαλώσουν. Ας μην λοιπόν τους κάνουμε αυτή τη χάρη. Με τη λαϊκή συσπήρωση στη διοίκηση του Δήμου θα δοθεί βήμα στο λαό της πόλης να εκφραστεί με συνελεύσεις στις γειτονιές, από λογιστικές συγκεντρώσεις, ανοιχτά θεματικά συμβούλια. Θα είμαστε όλοι πιο δυνατοί για να διεκδικήσουμε. Να διεκδικήσουμε την πλήρη χρηματοδότηση της τοπικής διοίκησης από το κράτος. Την κάλυψη των μεγάλων κενών σε προσωπικό, με μόνιμες και σταθερές εργασιακές σχέσεις που θα ανατρέψει την πορεία συρρήκνωσης και υποβάθμισης των δημοτικών υπηρεσιών. Τα αναγκαία έργα αντιπυρικής, αντιπλημμυρικής και αντισεισμικής θωράκισης, τη συντήρηση της σχολικής στέγης και τη διεύρυνση της σχολικής υποδομής, τη δημιουργία ανθρώπινων υποδομών στον οικισμό του βλητικού σταθμού και τη διάσωση των πυροβολημένων στο Τρίγωνο, ενθαρρύνοντας και επιδιώκοντας τη συμβολή όλων των δημοτών μας, θα γίνουμε πιο ικανοί στα μεγάλα που διακυδεύονται. Όπως είναι η προστασία του ορεινόγκου του Ημιτού, κόντρα σε όσους τον βλέπουν σαν μπαλκόνι που θα επενδύσουν για να δείχνουν το τουριστικό θαύμα στην Αθήνα. Την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού, συγκοινωνιακού προβλήματος με σεβασμό στο περιβάλλον, ανοίγοντας το παρακαπτήριο δρόμο για να μην διοχετεύεται όλη η κίνηση της Αττική Οδού μέσα από την κεντρική λεωφόρο. Την αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με τη λειτουργία και στελέχωση του ΙΚΑ Παγκρατίου, την ίδρυση και στελέχωση λειτουργίας Κέντρου Υγείας στην Κεσταριανή, την αντίσταση σε όλα τα ναρκωτικά και τη μάχη ενάντια στις εξαρτήσεις.
φίλες και φίλοι και σαριανιώτισες και σαριανιώτες. Σκεφτείτε με καθαρό μυαλό και με ζεστή καρδιά. Τι δήμαρχο χρειάζεται η πόλη μας. Τι δήμαρχο θέλουμε για την Κεσαριανή. Σε αυτό το δίλημα απαντάμε με την ψήφο μας την Κυριακή. Θέλουμε δήμαρχο σύμμαχό μας στον αγώνα για τα δικαιώματά μας ή δήμαρχο που καλύπτεται πίσω από τον μπαλάκι των αρμοδιοτήτων δηλώνοντας αναρμόδιος όταν πρόκειται για τις δικές μας ανάγκες, αλλά πλήρως αρμόδιος όταν υλοποιεί την αντιλαϊκή πολιτική. Θέλουμε δήμαρχο που θα ξέρει την πόλη σπιθαμή προς πιθαμή γιατί βαλεύει μαζί της ή δήμαρχο που οι δημοτικοί του σύμβουλοι χαρακτηρίζουν ξενόφερτες ορδές, τα παιδιά της Κεσαριανής που αγωνίζονται. Δήμαρχο που σέβεται την ιστορία και τη διαδρομή της ή δήμαρχο που την κάνει επικοινωνιακή πασαρέλα για τους πολιτευτάδες της αντιλαϊκής πολιτικής, όπως έκαναν ακόμα και προχθές κάποιοι από την σημερινή, από την απερχόμενη διοίκηση που κυκλοφορούσαν μαζί με τους υπουργούς της κυβέρνησης. Θέλουμε δήμαρχο που θα μπαίνει καθημερινά ο ίδιος μπροστά, με αποφασιστικότητα, για να λύνονται προβλήματα, που θα συζητάει στις γειτονιές, θα ακούει, θα επιδιώκει τη συμμετοχή σας και τη γνώμη σας, ή έναν δήμαρχο που από το γραφείο του θα δίνει εντολές και θα το κουνάει και θα κουνάει το χέρι όπως έκανε ο απερχόμενος δήμαρχος. Εμείς λέμε πως ο λαός μας δεν χρειάζεται ακόμα έναν αντίπαλο, δεν χρειάζεται ακόμα έναν ακόμα πάνω από το κεφάλι του για να τον δείχνει με το δάχτυλο και να του φέρεται αυταρχικά. Και ξέρουμε καλά πως το ίδιο νιώθουν κι άλλοι, όχι μόνο όσοι μας ψήφισαν την προηγούμενη Κυριακή. Ξέρουμε πως το ίδιο σκέφτονται και πολλοί, και πάρα πολλοί από όσους ψήφισαν άλλους συνδυασμούς. Τους λέμε λοιπόν πως μπορούμε να συναντηθούμε αυτή την Κυριακή στην Κάλπη και θα έχουμε πολλές ευκαιρίες για να συναντιόμαστε και στην πορεία. Ξέρουν ότι σε εμάς μπορούν να βασιστούν, γιατί εμείς αυτά που λέμε, αυτά κάνουμε. Πορευόμαστε με συνέπεια, σεμνότητα, συλλογικά. Μπορούν να το επιβεβαιώσουν κοιτώντας την ιστορία του της πόλης, γιατί εμείς βαδίζουμε στα χνάρια του Μανολίδη, του Μακρύ και άλλων προοδευτικών δημάρχων. Βαδίζουμε στα χνάρια όσων έβαλαν τη σφραγίδα τους στην Κεσαριανή. Πάμε λοιπόν να δώσουμε τη μάχη μέχρι τελευταία στιγμή με τα ψηφοδέλτια της λαϊκής εισπύρωσης στο χέρι, να φτάσουμε σε κάθε σπίτι, σε κάθε εργαζόμενο, σε κάθε αυτοαπασχολούμενο, σε κάθε γυναίκα και σε όλους τους νέες και τις νέες της πόλη μας. Δεν εφησυχάζουμε και με την αξιοπρέπειά μας αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις και όλα όσα θα μηχανευτεί μέχρι την τελευταία στιγμή η πανικόβλητη απερχόμενη δημοτική αρχή. Μπορούμε, η Κεσαριανή μπορεί, γιατί η Κεσαριανή είχε αποδείξει και θα το αποδείξει και πάλι ότι ξέρει να παλεύει, ξέρει και να νικά. Εμπρός λοιπόν για τη νίκη. Είμαστε σίγουροι, την Κυριακή το βράδυ οι γειτονιές της Κεσαριανής θα ανασάνουν, ο λαός της Κεσαριανής θα γιορτάσει. Να είστε όλοι καλά, χωρίς σταματημό μέχρι την Κυριακή και θα είμαστε την Κυριακή εδώ το βράδυ για το λαό της πόλης μας.